Ακριβώ, Γιάννη, γιατί όλα τα βήματα που θα περιγράψουμε πιο κάτω γίνονται υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια σοβαρή ανατροπή. Η κοινωνία και η οικονομία θα έχουν ανοίξει πλήρω μέχρι τι 15 Μαου. Όχι όμω χωρί φόβο, όχι χωρί επαγρύπνηση, αφού η βρετανική μετάλλαξη έχει κυριαρχήσει και είδαμε ότι ο αριθμό των διασυλληνομένων παραμένει πολύ υψηλό. Κοντά στου 800 συνανθρώπου μα βρίσκονται αυτή την ώρα στι στρατηγικέ. 10 Μαου, λοιπόν, ανοίγουν τα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, με τη συνδρομή, ε, ωστόσο, πολλών εκατομμυρίων self-test που θα πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα στα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. 15 Μαΐου, επίσημη πρώτη για τον τουρισμό, αλλά και για τις διαπεριφερειακές. Και κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι στη χώρα μας θα έρθει περίπου το 40% των τουριστών που δέχτηκε η χώρα το 2019. Θυμάσαι ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά τότε για τον τουρισμό. Ωστόσο είναι κρίσιμο να παραμείνει η χώρα στο πράσινο. Και τι εννοώ στο πράσινο, με χαμηλά το δίκτυ θετικότητα, όπω επίση και με πολύ μεγάλη διενέργεια τεστ. Σήμερα γίνονται 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκου. 15 Μαου, όπω όλα δείχνουν, θα καταργηθούν και τα SMS. Δεν θα έχουμε πια ναι. αυτή τη συνήθεια τη αποστολή του SMS. Ενώ όπω ακούσαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, θα έχουμε και μια επιμήκυνση του ωραρίου από τι 11 ίσω μέχρι τα μεσάνυχτα.